Καλή εβδομάδα. Ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Άδωνης. Καλημέρα, κύριε αντιπρόεδρε. Σαν αντιπρόεδρος έχει το πρόταγμα. Απολύτως, δεν το συζητάμε. Ο κύριος Μπάρκας το έχει, γιατί κάνει καταπληκτικούς χρόνους το τρέξιμο. Τον ζηλεύω γι' αυτό. Τρέχετε και οι δύο. Στο μαραθώνιο. Εγώ προσπαθώ. Ο κύριος Μπάρκας είναι. Εμείς να δείτε πώς τρέχουμε εξαιτίας σας. Βέβαια, εδώ μονοπολεί το ενδιαφέρον του κόσμου. Κύριε Γεωργιάδη, κύριε Μπάρκα, είναι φοβερά μεγάλος ο αριθμός των ανθρώπων που ψάχνουν να δουν εάν παίρνουν μέρισμα και πόσο παίρνουν. Βέβαια, εσείς εχθές τσακωθήκατε, τα βρήκατε στο τέλος, μονιάσατε, καταλογίσατε ευθύνες ο ένας τον άλλον για το που ποιος θέει για την κατάτεια του ελληνικού λαού. Από πού προέρχεται το μέρισμα. Από πού προέρχεται το μέρισμα, ποιος έχει φορολογήσει περισσότερο, ποιος έχει φορολογήσει λιγότερο. Πάντως, αν πιστέψει κάποιος ή εσάς κύριε Μπάρκα, έχει δίκιο ο κύριος Γεωργιάδης, ή εσάς κύριε Γεωργιάδη, έχει δίκιο ο κύριος Μπάρκας. Πάντως, εκείνοι οι οποίοι έχουμε δίκιο πάνω απ' όλα είμαστε εμείς οι Έλληνες πολίτες. Συμφωνείτε, κύριε Μπάρκα? Κύριε Παπαδάκη, είναι σημαντικό το γεγονός αυτό που αναφέρατε εσείς, ότι έχετε μηνύματα στην εκπομπή σας από κόσμο που αναζητεί, τις διευκρινήσεις όσον αφορά το μέρισμα. Και αυτό δείχνει, αν θέλετε, και την ένταση και το πόσο χρειάζεται ο κόσμος τα χρήματα αυτά. Είναι μια απάντηση, αν θέλετε, στην κριτική της Νέας Δημοκρατίας που έλεγε ότι διαμοιράζουμε την φτώχεια. Το ψήφισε πάντως. Ναι, απολύτως, συμφωνώ. Και καλωσορίζουμε την αλλαγή της τάσης της Νέας Δημοκρατίας. Να θυμίσω ότι πέρυσι δεν το ψήφιζε και καλούσε πριν 8 μήνες περίπου την κυβέρνηση να δώσει χρήματα τα οποία δεν προέκυπταν από πουθενά. Εμείς την καλωσορίζουμε την αλλαγή της τάσης της Νέας Δημοκρατίας. Είναι, αν θέλετε, μια ουσιαστική. Εσείς λέγατε ότι είναι ματωβαμένο το δικό του όμως. Είναι τελείως διαφορετικό, κύριε Παπαδάκη. Δηλαδή, τώρα λέει ο κύριος Γεωργιάδης ότι είναι ματωβαμένο το δικό σας και εσείς λέγατε ότι είναι ματωβαμένο το δικό σας. Κύριε Παπαδάκη, είναι τελείως διαφορετικό. Αλλά το αίμα είναι δικό μας όμως. Είναι τελείως διαφορετικό. Δεν είναι δικό σας. Τα χρήματα αυτά προέκυψαν από μια συγκεκριμένη διαδικασία, ανήκουν στον ελληνικό λαό και για δεύτερη χρονιά, επειδή εμείς το αντιλαμβανόμαστε ότι ανήκουν στον ελληνικό λαό και στην ελληνική κοινωνία, η οποία έχει γονατίσει τα 7 χρόνια, έχει βάλει πλάτη μέσα στην κρίση. Το μέρισμα καλώς δίνεται. Εμείς λοιπόν τα επιστρέφουμε. Καλώς δίνεται. Εμείς λοιπόν, κύριε Παπαδάκη, επιστρέφουμε τα χρήματα. Τι καλά που θα ήταν να μην είχαμε ανάγκη να δώσουμε. Εμείς λοιπόν, κύριε Παπαδάκη, απολύτως συμφωνούμε και επιστρέφουμε τα χρήματα αυτά στον κόσμο, εκεί που ανήκουν τα χρήματα αυτά. Μια πρώτη κουβέντα και από τον κύριο Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη. Πρώτον, κυριότερο, δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή στάση Νέας Δημοκρατίας. Πέρσι καταψηφίσαμε το μέρισμα, ενώ στην αρχή, μάλλον και να κρύβουμε παρόν, ενώ στην αρχή λέγαμε ναι, όταν διαπιστώθηκε ότι η απόφαση είχε έρθει σε σύγκρουση με τους Ευρωπαίους. Και είπαμε ότι αυτή η σύγκρουση θα οδηγήσει σε καθυστέρηση στην αξιολόγηση και άρα αυτό θα οδηγήσει στο να χάσουμε λεφτά. Δικαιωθήκαμε απολύτως. Λόγω και αυτού του μερίσματος η αξιολόγηση είχε ανακλείσει 6 μήνες. Σήμερα ξέρουμε ότι αυτό μας έχει κοστίσει περίπου 2 δισεκατομμύρια. Άρα όλα όσα έλεγε πέρσι η Νέα Δημοκρατία βεβαιώθηκαν. Φέτος το υπερψηφίζουμε, διότι διαπιστώσαμε ότι αυτό έγινε σε συμφωνία με τους Ευρωπαίους. Άρα η περσινή μας ένσταση φέτος δεν υφίσταται. Δεύτερο, πρέπει να θυμόμαστε. Η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση Αντώνη Σαμαρά ήταν εκείνη που έκανε τη συμφωνία με την Τρόικα το 30% της υπερβάσεως του στόχου να μοιράζεται σε κοινωνικές πολιτικές. Βάσει αυτής της συμφωνίας του Αντώνη Σαμαρά ως Πρωθυπουργού τότε της Ελλάδος, την οποία κατήγγειλε τότε ο Αλέξης Τσίπρας με πολύ μεγάλη σφοδρότητα, γι' αυτό και δεν ψήφισαν τα 500 εκατομμύρια που δοθήκαν τον Απρίλιο του 2014, μπόρεσε η κυβέρνηση Τσίπρα να μοιράσει με αυτά τα λεφτά. Προσέξτε όμως, κύριε Παδάκη. Τα λεφτά αυτά δεν είναι προϊόν ανάπτυξης. Τα λεφτά αυτά είναι προϊόν υπερφορολόγησης. Και είπατε πριν, και με αυτό θα κλείσω, ότι ο ένας θα λέει ψηφίζει, πληρώνει πιο πολύ φόρους με τον έναν, ο άλλος πιο πολύ φόρους με τον άλλον. Έτσι. Ακούστε. Δεν είναι αυτό έτσι. Ακούσαμε χθες. Ναι, ακούστε. Όταν δηλαδή, μιλάμε για λεφτά. Ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε από εσάς τα βρήκαμε. Όταν μιλάμε για λεφτά. Από εσάς τα βρήκαμε. Μιλάμε τα φέσια, για αριθμούς. Ακούστε. Εσείς λέτε. Τσίπρας, εσείς τα δημιουργήσατε τα φέσια. Ο κύριος Τσίπρας παρέλαβε από την κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά ΦΠΑ 13. Σήμερα το έκανε 24. Τι είναι, κύριε Παδάκη, μεγαλύτερο, το 13 ή το 24? Ο κύριος Τσίπρας παρέλαβε την κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά και της Νέας Δημοκρατίας και του Βάγκελ του Βενιζέλη τότε, θα το λέω ολόκληρο, φορός επιχειρήσης 25, τώρα το 29. Παρέλαβε προκαταβολή 50, το έκανε 100. Δεν τον έχετε αναφέρει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την είπε τώρα, Άδωνη. Ο Κυριάκος λέει όλο στο Σαμαρά αναφέρεσαι, δεν έχει πει τίποτα για τον Κυριάκο. Το 14, για να τον αναφέρω. Αλλά μια και το λέτε, κύριε Σιωμόπουλε, αντί να μείνετε στο μεγάλο, πότε πληρώναμε λιγότερους φόρους, να θέλετε να κάνετε πλάκα με τους φόρους. Πάμε λοιπόν το άλλο. Πλάκα δεν κάνουμε καθόλου. Είναι πλάκα και προσβλητική. Έρχομαι λοιπόν να σα πω, για να μην έχετε αγωνία,
ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αυτός που ως επόμενος πρωθυπουργός της χώρας θα πάει τους φόρους πολύ πιο κάτω. Άρα μη λέμε που ξέρει ο ελληνικός λαός πότε πλήρωνε κύριε Σιωμόπουλε λιγότερους φόρους. Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή... Για το πείτε στην τηλεόραση να κάνετε πλάκα. Κύριε, πλάκα δεν κάνουμε ποτέ εμείς εδώ. Εμείς εδώ κάνουμε... Άρα σημασία έχει ότι ο μισός πληθυσμός ψάχνεται αν παίρνει μέρισμα. Στο γι' αυτό μέρισμα, εγώ είμαι ψάχνεται πολύ αν παίρνει μέρισμα. Είμαι ο μισός πληθυσμός. Στο να υπολογίζεται το μέρισμα στο τεκμαρτό εισόδημα. Το θεωρώ πολύ μεγάλο λάθος. Δεν σας είδα να το πείτε χθες. Μα δεν ήμουν ομιλητής εγώ χθες για να το πω. Πρέπει να το πει ο πρόεδρος σας, να το πει κάποιος. Εδώ δίναμε τη μάχη. Από τη στιγμή εδώ δίναμε τη μάχη μέρισμα. Και μας λένε λαϊκιστές. Και λες πρέπει να βοηθήσει τους αδύναμους συμπολίτες. Και η επικαιροποίηση των ψηφίων. Πρέπει να πάρει το πραγματικά εισοδήματα. Αυτό δεν είναι για γέλια. Γιατί κύριε Μπάρκα, εμείς δώσαμε μάχη εδώ να μην υπολογίζεται στο τεκμαρτό αλλά στο πραγματικό εισόδημα και να γίνει και επικαιροποίηση στοιχείων. Όπως επίσης να ληφθεί η δική μέρημνα για τους φιλοξενούμενους. Μου επιτρέπετε. Γιατί υπάρχει ο φορολογικός όρος φιλοξενούμενος. Αλλά ξέρετε ποιον θεωρεί φιλοξενούμενο το ελληνικό κράτος. Το παιδί που είναι από 24 έως 35 δεν έχει δουλειά και μένει σπίτι του. Ή παίρνει 300-350 ευρώ το μήνα, γιατί αυτά παίρνει ένα παιδί 25-26 ονών και μένει με τους γονείς του. Μου επιτρέπετε. Επειδή δεν είμαστε ολιδωτοφάγοι και δεν έχουμε πάθει αμνησία, προφανώς ο κύριος Γεωργιάδης δεν αναγνωρίζει τον πρώτερο βίο, δηλαδή ότι η χώρα μας είναι σε κρίση μια 7 ετία τώρα, εκ των οποίων 7 χρόνια τα 5 είχαν την εξουσία το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Ένα, δύο, η τούτη κυβέρνηση, τα 3 χρόνια που είναι κυβέρνηση, τα 2 δίνει χρήματα στον ελληνικό λαό. Επιτρέψτε μου, ένα λεπτό. Ναι, ένα λεπτό. Βλέπετε, έχουμε συνδεθεί με τη Μάρτρα. Ένα λεπτό. 30 δευτερόλεπτα. 30 δευτερόλεπτα. Τρία. Καμία σύγκρουση με τους Ευρωπαίους. Εμείς δεν παίρνουμε το OK από τους Ευρωπαίους για να δώσουμε χρήματα στην ελληνική κοινωνία. Τα χρήματα του μερίσματος, τα χρήματα του υπερπλονάσματος ανήκουν στην ελληνική κοινωνία και εκεί αποδίδονται. Έχουμε συνδεθεί με τη Μάντρα, γιατί μην ξεχνάμε και τη Μάντρα. Είναι εκεί κάποιες κυρίες και χαίρομαι που είναι κυρίες. Πολίτες από τη Μάντρα. Και χαίρομαι, Λάζο μου που είναι κυρίες και μας ακούνε. Και θέλω να μπούμε κατευθείαν στην κουβέντα. Κυρίες μου, σας καλύπτει η κουβέντα έτσι όπως την κάνουμε εδώ? Είσαστε έτοιμες αν είχατε τηλεόραση, γιατί η τηλεόραση σας είχε καταστραφεί, να την κλείσετε ακούγοντάς μας? Η κυρία Αθηνά. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Σας βλέπουμε και σας παρακολουθούμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη τη βοήθεια και τη συμπαράσταση που έχουμε. Δυστυχώς βρέθηκε κι άλλος ένας νεκρός σήμερα που είμαστε όλοι συγκλονισμένοι πλέον. Δυστυχώς, στους 21. Η κατάσταση είναι απελπιστική. Δυστυχώς έχουμε πάρα πολύ βοήθεια. Πυροσβέστες, στρατός, εθελοντές. Τα πάντα, αλλά είναι τόσες μεγάλες οι ανάγκες που δυστυχώς δεν μπορούν να καλυφτούν. Δυστυχώς. Ακούσατε τα μέτρα αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν εχθές και που είναι 5.000? Τα μέτρα τα ακούσαμε. Το θέμα είναι πότε θα γίνουν όμως αυτά τα μέτρα. Ξέρετε, εκείνο το οποίο μου έκανε εντύπωση, και να περάσουμε και σε μια άλλη κυρία Λάζο μου, είναι ότι τα μέτρα της οικονομικής ανακούφισης είναι 30 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά τόσο. Άκουσα ότι με 11 εκατομμύρια για ένα έργο από αυτά τα οποία ήταν προγραμματισμένα να γίνουν και δεν έγιναν, δεν θα είχαμε το μεγάλο μέρος αυτής της καταστροφής. Αυτό δεν σας δημιουργεί μια έτσι εντύπωση κυρία ιδιαίτερη? Μαρία. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Κύριε Παπαδάκη, είδατε τι έγινε. Να μην λέμε τα ίδια που είπε η συνάδελφός μου. Λοιπόν, θέλω να μας πούνε αυτοί οι αρμόδιοι, τέλος πάντων, αν αυτά τα μέτρα τα εφαρμόσουν, γιατί εχθές άκουσε το αυτί μου στην τηλεόραση ότι αυτή τη βδομάδα θα πιστώσουν στους λογαριασμούς τα 5.000. Μάλιστα. Από πού? Πήραν λογαριασμούς από τις καταθέσεις μας? Μας ζητήσανε στοιχεία περισσότερα? Μας κοροϊδεύουν ακόμα και σήμερα? Εγώ, κύριε Παπαδάκη, καταστράφηκα. Το σπίτι μου, 2 αυτοκίνητα. Ο άντρας μου καταστράφηκε, είναι κτηνοτρόφος. Μας πνιγήκαν 120 ζωντανά. Το ΕΛΓΑ ζητάει κεφάλια να δει. Τι κεφάλια, στις πλημμύρες μέσα? Εγώ πού θα πάω? Δεν κατάλαβα. Σας λέει να βρείτε τα πνιγμένα πρόβατα και ζητάει να τα παρουσιάσετε. Και λέει ότι πρέπει να. Έτσι λέγανε μέχρι χθες. Σήμερα δεν ξέρω. Σήμερα ξέρω ότι κοιτάξτε να ξεψουμε αυτά που απομείνανε. Α, στείλουν του δείτε, δεν τα βρουν. Να για να βγάλουμε τη χρονιά μας, γιατί ο άντρας μου είναι κτηνοτρόφος. Λάζο, υπάρχει μία εφαρμογή. Αυτή τη εφαρμογή που μας έδειχνες προηγουμένως την έχεις?
Την αίτηση που κάνουν. Την αίτηση. Την αίτηση, την αίτηση, την αίτηση, ναι. Ναι, την αίτηση. Το έτυπο αυτό το έχετε συμπληρώσει. Το έτυπο το συμπλήρωσα από το Δήμο, γιατί μόνο ο Δήμος έχει την τιμή να αποζημιώσει από ό,τι είπε και είμαι σίγουρη. Οι υπόλοιποι θα μου δώσουν εμένα αυτά τα λεφτά που πρέπει εγώ να ανακατασκευάσω τις ζημιές που έπαθα. Θα φτάσει ποτέ το χρήμα στην τσέπη μας ή θα πάει στις τσέπες αυτού όλων που τα βαστήξανε μέχρι τώρα και καταστραφήκαμε. Όλοι αυτοί οι αρμόδιοι ποιοι είναι? Γιατί πρέπει να κάνουμε, να πληγούμε και τα παιδιά μας μετά από χρόνια? Η άλλη κυρία... Αυτή η μοίρα έχει να γίνει 70 Λάζο. Χρόνια. Δηλαδή θα πεθάνουν και τα παιδιά μας. Λάζω, η άλλη κυρία, να την ακούσουμε και την άλλη κυρία. Η κυρία Μαρία. Για να την ακούσουμε λοιπόν. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Εγώ ευτυχώς δεν είμαι εδώ πολίτης της Μάνδρας. Εργάζομαι όμως εδώ πάρα πολλά χρόνια. Οι άνθρωποι αυτοί είναι και δικοί μου πλέον. Είναι φίλοι μου, είναι συγγενείς μου. Έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή. Ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ, γιατί είμαστε εδώ από την πρώτη στιγμή πλάι τους, στην πυροσβεστική, στο στρατό, στον κόσμο που από όλα τα μέρη της Ελλάδας έρχεται βοήθεια. Βέβαια, βέβαια αυτό εσείς έχετε να κάνετε και με τα παιδάκια τα οποία είσαστε βεφοκόμος, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, 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 και ναι. Αντιλαμβάνομαι ότι έχετε να κάνετε με παιδάκια που προέρχονται από οικογένειες τα οποία δεν έχουν, χτυπηθεί, έχουν να κοιμηθούν. Και εδώ θέλει και μια ιδιαίτερη φροντίδα για το πώς τα παιδάκια αυτά θα ξεπεράσουν και ψυχολογικά και αυτό το στίγμα. Και κάτι άλλο, κύριε Αυτό Παπαδάκη, το στίγμα που έχει μείνει στην καρδούλα τους. Κάποια στιγμή όλο αυτό θα ξεφουσκώσει. Δεν πρέπει να μας αφήσετε. Πρέπει να μας βοηθήσετε. Το είπαμε πρώτοι εμείς ότι αλάργα να μην φύγουν οι κάμερες. Μόλις φύγουν οι κάμερες, το έχω ζήσει αυτό το θέμα εγώ. Εδώ μάλιστα, δημοτική... για να ακούσουμε τι λένε εδώ, για να ακούσουμε τι λένε, για να ακούσουμε. Ένα λεπτάκι, κύριε Παπαδάκη. Για να ακούσουμε, ναι, ναι, κυρία μου, για να, ακούσουμε και τις γυναίκες που έχουν και ξέρετε το άμεσο πρόβλημα και να έχουν και απαντήσεις από τους αρμόδιους. Κύριε Μπάρκα, τους ακούτε? Έλλειψη εμπιστοσύνης, μισό λεπτό, κυρία μου, μισό λεπτό. Έλλειψη εμπιστοσύνης. Ένα το κρατούμενο. Και δεν αναφέρανε και κάτι άλλο, να το αναφέρω εγώ. Άντε και πάνε τα χρήματα για να μπορέσουν να μπαλώσουν κάποιες τρύπες, γιατί οι τρύπες είναι μεγάλες. Τα έργα θα γίνουν για να μπορούν να κοιμούνται χωρίς να φοβούνται ότι αύριο μεθαύριο θα ξαναπλημμυρίσουν. Σε κύριε... λίγο καιρό θα πάρουμε πάλι παιδιά μέσα στους σταθμούς, μέσα στα σχολεία. Για να ακούσουμε λοιπόν, Λάζο μου, εδώ να μας δούμε τι μας θα μας πούνε. Κύριε Παπαδάκη, καταρχάς θερμά συλληπιτήρια και για τον άνθρωπο που βρέθηκε και προφανώς αναζητούμε οι υπηρεσίες εκεί, οι άνθρωποι, η πυροσβεστική αστυνομία αναζητεί και τον άλλον άνθρωπο ο οποίος ακόμα δεν έχει βρεθεί. Είναι προφανώς τεράστιος ο πόλος αυτών των οικογενειών. Κύριε Μπάρκα, θέλουμε και άμεσες λύσεις όμως. Εμένα θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είναι, αν θέλετε, άχαρο και απάνθρωπο στον πόλο αυτών των ανθρώπων να προσπαθούν κάποιοι να δημιουργήσουν πολιτική υπεραξία. Και αναφέρομαι σε όλους όσοι. Ευθύνες έχετε όλοι, κύριε Μπάρκα. Προσπαθούν να δημιουργήσουν. Ευθύνες έχετε όλοι, και η σημερινή και η χθεσινή. Επιτρέψτε. Τα έργα αυτά τα οποία δεν έχουν γίνει, δεν έχουν γίνει εδώ και χρόνια. Επιτρέψτε μου, κύριε Παπαδάκη. Έτσι. Επιτρέψτε μου. Μια κουβέντα, δεν θέλω να άλλο. Να πείτε μια κουβέντα, αλλά δεν θέλουν λόγο παρηγοριά αυτοί οι άνθρωποι. Πολιτική υπεραξία. Δεν μπορούν να δημιουργηθεί πολιτική υπεραξία. Ένα-δύο. Έχει δημιουργηθεί ήδη το γραφείο εκεί στην περιοχή, από το οποίο διεκπέρνει τις αιτήσεις των ανθρώπων αυτών για να πάρουν τα χρήματα τα οποία είναι παραπάνω, τα 5.000 και τα 8.000 είναι παραπάνω σε σχέση με αυτά τα οποία ούτως ή άλλως δικαιούνται ως αποζημίωση. Από εκεί και πέρα, εγώ, κύριε Παπαδάκη, θα έλεγα σε αυτή την ανίποτη καταστροφή που έχει δημιουργηθεί, θα έλεγα στην κριτική που ακούγεται, η φράση που μπορεί να ακουστεί είναι «καλώς τα παιδιά». Είναι, έχουν γίνει εγκλήματα. Έχουν το ξέρουμε, εγκλήματα. Κύριε, να σας πω, μην κάνετε τη δουλειά τη δική μας. Όχι, προφανώς και όχι. Κάνετε τη δουλειά τη δική μας τώρα. Όχι, άρα κύριε Παπαδάκη, για διαπιστώσεις όμως, δεν σας έχουμε εδώ. Όχι διαπιστώσεις. Όχι διαπιστώσεις, κύριε Παπαδάκη. Λύσεις. Το γεγονός ότι έχουν τοποθετηθεί τόσα πολλά αντιπλημμυρικά έργα. Τώρα φταίει ο Γουρός. Δεν φταίει ο Γουρός, φταίει ο Δούρ. Ακούστε με λιγάκι. Δεν φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, φταίει η Δημοκρατία. Δεν φταίει η Δημοκρατία και έχουμε 21 άτομα που φταίνουν. Δεν είναι θέμα ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, είναι θέμα. Τι ναι, αλλά τα έργα δεν έχουν γίνει. Το γεγονός ότι η περιφέρεια έχει εντάξει τόσα πολλά έργα αντιπλημμυρικά σε όλη την Αττική. Κύριε Γεωργιάδη. Με επιτρέψτε να πω μια κουβέντα, κύριε Παπαδάκη. Θα την πείτε. Για να έχουμε σύντομο λόγο για να. Καταρχάς, και εγώ να εκφράσω συλληπιτήριά μου, δεν μπορώ να πω τίποτα στους ανθρώπους που είναι εκεί μας βλέπουν, που έχουν καταστραφεί. Μόνο σεβασμός για την περιπέτεια την οποία περνάνε. Δεν θέλω να κάνω έναν καυγά. Δεν μου αρέσει καθόλου να κάνω καυγά πάνω σε μια τέτοια καταστροφή. Ναι, ναι. Είναι προφανές ότι υπάρχουν διαχρονικά προβλήματα. Περίμενε. Μαρία. Να μιλήσουν οι κυρίες, προηγούνται οι κυρίες, Γιώργο. Κύριε Παπαδάκη, να σας μιλήσουμε λίγο. Παρακαλώ. Προηγούνται, εγώ σταματάω. Προηγούνται. Παρακαλώ.
Εμείς τώρα δεν μας ενδιαφέρει πολιτικά. Πρέπει όλος ο κόσμος να γίνει μία μπουνιά. Συμφωνούμε. Και να μην πούνε είναι Νέα Δημοκρατία, είναι Πασό, ΣΥΡΙΖΑ. Α, μπράβο. Αυτή τη στιγμή δεν να γιάσει το στόμα σας. Δεν θέλουμε τέτοια. Όλη βοήθεια θέλουμε. Να γιάσει το στόμα σας. Εμένα το σπίτι μου έπεσε. Το εγγονάκι μου 3 μηνών βγήκε από τα κεραμίδια. Τι μας λένε τώρα, αν είναι δυνατόν. Να γιάσει ποιος το στόμα έφταιγε σας. Και ποιος δεν έφταιγε. Να γιάσει το στόμα σας. Αυτό λέμε κι εμείς. Και ξέρετε κάτι. Έχουμε έρθει ούτε να πάμε να βοηθήσουμε, πάμε να μαγειρέψουμε. Δεν μπορούμε άλλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ας δώσουν μια λύση γρήγορα. Σε αυτό έχετε δίκιο. Όχι, θα γίνουνε. Να γίνουνε. Συμφωνούμε απολύτως μαζί σας. Ξέρετε, ούτε συμψηφισμός θα πρέπει να γίνει, ούτε ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Αλλά... Το σπίτι μας είναι μέσα στις λάσπες. Μιλάμε για μισό μέτρο, ένα μέτρο λάσπη μες στο σπίτι, κύριε Παπαδάκη. Έχετε ο στρατός δίκιο. Ήρθε σήμερα να βοηθήσει και βοηθάει όλος ο κόσμος. Και πραγματικά η αλληλεγγύη, όπως έλεγε και η άλλη κυρία, είναι μεγάλη. Όπως και των ανθρώπων της πυροσβεστικής, των ειδικών δυνάμεων, εθελοντές που πηγαίνουν εκεί, άνθρωποι που έρχονται. Αλλά. Να πω ότι και η Νέα Δημοκρατία χθες παρέδωσε 20 τόνους νερά, τρόφιμα, υποδήματα κτλ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούστε λίγο, κύριε Παπαδάκη. Ορίστε παρακαλώ. Επειδή και εμείς έχουμε δουλειές και πρέπει να τρέξουμε. Όπως η κυρία δίπλα μου είναι βρεφοκόμος και εγώ είμαι σε ένα σχολείο και εγώ βρεφοκόμος και έχουμε παρατήσει τις δουλειές μας και βοηθάμε τον κόσμο. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, να δοθεί μια λύση. Οι πολλά υποσχόμενοι να κάνουν πράξεις στα λόγια και όχι κοροϊδίες και να μην μας κοροϊδεύουν, γιατί είμαστε πανέξυπνοι, δεν είμαστε χαζοί. Εντάξει, και να μου βρείτε μια λύση και εμένα και όλου του κόσμου που έπαθε ζημιά. Εμένα καταστράφηκε η επιχείρησή μου. Ο άντρας μου είναι στο βουνό, μέσα στις λάσπες και προσπαθεί να βρει κεφάλια να δείξει στον ΕΛΓΑ για να πάρει αποζημίωση. Και κινδυνεύει με την πρώτη πλημμύρα να χαθεί και ο άντρας μου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έχετε δίκιο. Βοηθήστε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Σας παρακαλώ, δώστε μια λύση σε αυτό και να μας βοηθήσουν οικονομικά. Καταστραφήκαμε. Έχετε ελάτε δίκιο. Να δείτε, ελάτε να δείτε. Βλέπετε το πρόσωπό μου. Ελάτε στη μάντρα και θα με βρείτε να σας δείξω τι έχω πάθει. Το καταλαβαίνω απολύτως, κύριε. Το καταλαβαίνω, γιατί σας λόγια συμπόνιας. Πάρα πολύ. Λόγια συμπόνιας. Δεν θέλουμε να ακούσουμε κανένα κύριο από αυτούς. Σας αφήνουμε λοιπόν και έχουν δίκιο να είναι εκνευρισμένες. Έχουν δίκιο. Έχουν δίκιο. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Θα σας αφήσουμε λίγο. Θα γυρίσουμε να ολοκληρώσετε. Να. Πριν όμως τα λεπτά, δεσμευόμαστε όλοι μαζί. Πάμε πριν με τους καλεσμένους μας. Όλα τα ερωτήματα τα οποία είναι πάρα πολλά και έρχονται συνέχεια θα απαντηθούν αύριο. Όλα, όλα. Δεν θα αφήσουμε αύριο. Δεν θα αφήσουμε τίποτα αντίνομο. Ακριβώς. Ούτε που θα μείνει χωρίς απάντηση. Θα τα έχουμε όλα μαζεμένα και συγκεντρωμένα. Λοιπόν, ένα λεπτό έχετε στη διάθεσή σας, γιατί κοιτάξτε, έχει γεμίσει το στούντιο από υπέροχα παιδιά. Είναι από τα εκπαιδευτήρια γείτονα Βάρης. Είναι Παγκόσμια Μέρα Τηλεόραση. Καλώς ορίσατε, παιδιά. Στο τέλος σας αφιερώσω ένα τραγούδι. Θα ξαναγηθείτε στον χώρο. Θα σας αφιερώσω ένα τραγούδι για την τηλεόραση. Μην φανταστείτε ότι θα βλογήσουμε τα γένια μας. Στην τηλεόραση θα τα ρίξουμε. Και για να σας προειδεάσω, ο Βασίλης ο Παπακοσταντίνου τραγουδάει. Θα το έχετε φωνάξει το Βασίλη Σούμε για να σας ακούμε, ε. Λοιπόν, για να ακούσουμε τους πολιτικούς. Είσαστε ήρεμα, παιδιά. Ναι. Ήρεμα, έτσι. Δυνατά, ρε, μιλήστε. Μιλάτε ξεψυχισμένα. Τηλεόραση θα πας, ακούγει ο κόσμος. Μιλάτε δυνατά. Τέλος οι τηλεπωλήσεις. Τηλεπωλήσεις, τέλος, βέβαια. Ήθελα να σου βάλω και το γελεκάκι που φορείς. Εγώ στο χωραμένο. Έχει το γελεκάκι, αλλά το φάγανε. Αλλά πάει. Δεν πειράζει, να δεχόμαστε να συνεχίσουμε. Αλλά έχεις τα μαθήματα όμως. Μαθήματα, ναι. Έχω αύριο Τετάρτη στην ελληνική αγωγή και φυσική. Να πάρεις και τον Μπάρκα. Να πάρεις και τον Μπάρκα. Κάνουμε την Αθήνα του Περικλέους. Ώστε να ακούσουν ιστορία. Και ιστορία αύριο 8 με 10 το βράδυ. Σας ευχαριστώ. Θα είναι και ο Καρανίκας, ναι. Σας ευχαριστώ, δεν έχω. Θα είναι και ο Καρανίκας. Άμα είναι ο Νίκος εκεί πέρα, θα ακούσει και θα παρέμβει κατάλληλα. Εντάξει, πήρε ένας Καρανίκας και μαζί για το μέρισμα. Οφείλω να πω. Να μην είναι ο κύριος Νίκος Καρανίκας. Για να μην πας, οφείλω να πω ότι η χθεσινή συμπεριφορά του κυρίου Καρανίκα σε έναν πολίτη, γιατί η κυρία αυτή είναι ένας πολίτης, δεν είναι πολιτικός αντίπος, δεν είναι τίποτα. Να την υβρίσει κατά αυτόν τον τρόπο. Ενώ είναι σύμβουλος του Πρωθυπουργού της Ελλάδος. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος είναι όλων των Ελλήνων και της κυρίας. Την οποία ο σύμβουλός του την έβρισε, κύριε Παδάκη, με το χειδαιότερο τρόπο. Σε καμία χώρα του πολιτισμένου κόσμου, με συγχωρείτε κύριε Μπάρκα, είστε ευγενέστατος, δεν μπορώ να έχω κανένα παράπονο αυτό. Σε καμία χώρα του πολιτισμένου κόσμου δεν θα μπορούσε να σταθεί δημόσιος παράγων που έχει μιλήσει κατά αυτόν τον τρόπο
σε έναν πολίτη. Κύριε Μπάρκα, ο πολιτικός πολιτισμός, τον οποίο υπερασπίζουμε αναφανδόν, ισχύει για όλες τις πλευρές. Δεν θα κάνω αξιολόγηση εγώ εάν κάποιος έχει παρεκτραπεί στον δημόσιο διάλογο. Δυστυχώς έχει συμβεί από όλες τις πλευρές. Εγώ υπερασπίζομαι τον πολιτικό πολιτισμό, διότι αυτό είναι το βήμα προς την δημοκρατία, για να ακούν και τα παιδιά τα οποία έχετε στο στούντιο, κύριε Παναδάκη. Λοιπόν, θα σας αφήσουμε. Παιδιά, παρακολουθείτε.